Ναι, ζούμε σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Και είναι πολύ σωστό όταν κάνουμε μια τέτοια συζήτηση να αναφερόμαστε σε αυτό που ζει σήμερα τουλάχιστον η Νότια Ευρώπη, η οποία πραγματικά φλέγεται. Βεβαίως, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να σας θυμίσω ότι στις πρόσφατες εκλογικές μάχες το θέμα της κλιματικής κρίσης δεν μας απασχόλησε συνολικά. Καθόλου. Πραγματικά χαρακτηρίζει αρνητικά το εγχώριο πολιτικό σύστημα ότι δώσαμε δύο εκλογικές μάχες και τα θέματα της κλιματικής κρίσης, που είναι μία από τις 3-4 μεγάλες κρίσεις που διαπερνούν σήμερα την πραγματικότητα και τον κόσμο, ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτό το λέω και για το δικό μου το χώρο. Δεν είναι ένα στοιχείο κριτικής μόνο στην κυβέρνηση. Αν λοιπόν συμβαίνει όμως αυτό, σημαίνει ότι όλος ο σχεδιασμός πρέπει να αντιστοιχείται και να προσδιορίζεται στη βάση αυτής της αρνητικής πραγματικότητας. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα πράγματα. Από τα θέματα των υποδομών, τα οποία τα θέσατε έμεσα πριν με το ερώτημά σας, ότι δεν μπορεί οι υποδομές να είναι τέτοιες ώστε να έχουμε διακοπές της υδροδότησης στην Ανατολική Αττική. Και ξέρουμε ότι οι υποδομές αυτές είναι της δεκαετίας του 80 και του 90. Μα να μην έχουμε μέχρι νερό, μέχρι τον σχεδιασμό για την, και τα εργαλεία αντιμετώπισης του συμβάντος, της πυρκαγιάς, όπου εδώ πέρα, εγώ ειλικρινά θα ήθελα να θέσω ερωτήματα. Υπάρχουν κενά στην πυροσβεστική, στην έναρξη της φετινής περίοδου, αντιπυρικής περίοδου? Έχω ακούσει κάτι για 4.500. Είναι αλήθεια ότι το 80% των οχημάτων της πυροσβεστικής είναι πάνω από δεκαετίες και πολλά από αυτά έχουν προβλήματα με τα διάφορα υλικά τους στους σωλήνες? Κατά 240. Όχι, από το 2022. Εγώ θα το ερωτήματα, ειλικρινά το λέω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολούν. Είναι αλήθεια ότι η μισθοδοσία αυτών των ανθρώπων που δεν είναι στα βαρέα και ανθυγινά των πυροσβεστών είναι κατά 7,5 εκατομμύρια λιγότερα φέτος? Γιατί οι Δήμοι να παίρνουν τα χρήματα με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και αυτό να μην έχει γίνει μήνες πριν? 20-25 εκατομμύρια. 25 εκατομμύρια τέλη Απριλίου. Και να σας πω κάτι. Και γιατί οι Δήμοι να μην έχουν, και το λέω επειδή έχω διατελέσει και υπουργός εσωτερικών, να μην έχουν τους δικούς τους πόρους εξ αρχής και να εξαρτώνται από την κεντρική εξουσία? Ως πρώην υπουργός εσωτερικών μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ακριβώς. Τα 25 εκατομμύρια που δόθηκαν στους Δήμους για να κάνουν τη δουλειά ενώπιση του καλοκαιριού. Άλλο ρωτάω. Υπάρχει ένα καθόλου έγκαιρα. Ελεγκτικός μηχανισμός που να λέει ότι ο Δήμαρχος Ρογκάκος διέθεσε αυτά τα χρήματα με το σωστό τρόπο για να προετοιμαστεί ο Δήμος του, υπάρχει? Μα. Ξέρουμε τι έκανε ο Δήμαρχος. Συνήθως ο μηχανισμός αυτός ελέγχεται εκ των υστέρων, να μας συμβεί κάτι. Πόσοι Δήμοι είναι στη χώρα? Αυτό είναι το θέμα. Γενικώς, για να εδώ υπάρχει ένα θέμα ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και έξω από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Ισχυροί λοιπόν μηχανισμοί ελέγχου, αλλά από την άλλη και έγκαιρα πόροι, έγκαιρα να δοθούν πόροι, ήδη πόροι, για να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να παίξει τον ρόλο. Με το σύστημα του 112 διαφωνείτε που χρησιμοποιείτε? Γιατί ποιος διαφωνεί με το 112? Το θέμα τι χρήση κάνεις. Καλό είναι το θέμα. Αλλά το θέμα δεν είναι να παρουσιάζουμε. Δηλαδή, έχω βαρεθεί αυτή την εικονική κοινωνία. Να λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσε το 112. Ωραία, λειτουργήσε το 112. Καταστράφηκε ένα κομμάτι της γης. Από την εμπειρία σας ως υπουργός εσωτερικών, κύριε Σκουβλέτη, ναι, έχετε ελέγξει, και να δούμε αν ελέγχουν και μετά από εσάς, υπουργοί, αν η αυτοδιοίκηση, τους πόρους και τα κονδύλια που λαμβάνει για να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες, τα αξιοποιεί ή κάνει αλλαγή χρήσης? Η αίσθησή μου είναι τις περισσότερες των περιπτώσεων τα αξιοποιεί. Υπάρχει λογοδοσία. Τα αξιοποιεί. Αλλά ξέρετε γιατί κάτι. Γιατί αν γίνεται αλλαγή χρήσης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι καθαρά άλλου είδους λόγοι οι οποίοι γίνονται. Γίνεται και αλλαγή χρήσης. Τα αξιοποιεί. Αλλά σας λέω. Αλλά σα λέω, δεν φτάνουν, και δεύτερον, έρχονται συνήθως στις περισσότερες των περιπτώσεων ετεροχρονισμένα. Μετά την καταστροφή, ναι. Και υπάρχει και ένα τελευταίο. Ελάτε για να πάμε στην Ελλάδα. Έχουμε, ας πούμε, τους περίφημους δασοπυροσβέστες. Γιατί οι δασοπυροσβέστες να μην απασχολούνται όλο το χρόνο? Το δάσος θέλει προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο όλο το χρόνο. Διάνοιξη δρόμων, καθαρισμούς. Υπάρχει ένα αντικείμενο. Δηλαδή αυτή η εποχιακότητα δεν ωφελεί τελικά. Τι να κάνουμε?